ενοχές, μ' οδηγώ το φιλί, θα έχει ενοχές. Για όλα αυτά που αφήσαμε, μα το τέλος δεν μπορεί πολύ. Θα έχει ενοχές, για όλα αυτά που αφήσαμε, μα το τέλος δεν μπορεί. Πολύ μεγάλο ευχαριστώ βέβαια στους αγαπούς, οι οποίοι έρχονται αφιλοκερδώς, επαναλαμβάνω, για να στηρίξουν την προσπάθειά μας προκειμένου να μείνει το κέντρο Φροντίδας Παιδιού ανοιχτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους συνέβαλαν για την επιτυχία της εκδήλωσης, στους εθελοντές μας κυρίως που στηρίξαν την προσπάθεια, στους εργαζόμενους του κέντρου. Και πιστεύω ότι τα αυτιά των υπευθύνων, που είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις, θα πρέπει να τεθούν ακόμα περισσότερο βλέποντας αυτόν τον κόσμο και τη συμπαράσταση που δείχνει σε μια ομάδα ανθρώπων που έχουν ιδιαίτερες ικανότητες και ιδιαίτερα προβλήματα. Κερδίσαμε χρόνο για την λειτουργία. Ναι, πήραμε μια παράταση ζωής, μια ανάσα ζωής. Ελπίζω αυτό να μας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε περισσότερα πράγματα, να υλοποιήσουμε κάποιους από τους στόχους τους οποίους έχουμε βγάλει, έχουμε βάλει ο σύλλογος για το κέντρο Φροντίδας. Ελπίζω βέβαια να μην μείνουμε εδώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε και αυτό ακόμη έχει ημερομηνία ελήξεως. Το πάγιο αίτημά μας είναι να γίνει κράτ νέο, προκειμένου ο σύλλογος να μπεμπλακεί από αυτή την προσπάθεια, από όλο αυτό το οποίο κάνει μόνος του, γιατί όπως είπαμε και παλαιότερα, την αγωνία μας την κάναμε δημιουργικότητα προκειμένου να στηρίξουμε τα παιδιά και τις οικογένειές μας, διότι δεν υπήρχε άλλο τρόπο. Γιατί δεν τους είχαμε καμία εμπιστοσύνη. Αυτοί ήταν σε θέση να κάνουν σοκοματικές εκλογές και να έρθουν δεύτερο κόμμα. Τα πράγματα όμως πήγαν καλά. Εκλέξαμε τον Κυριάκο. Βοήθησε βέβαια και ο πατέρας του, ο οποίος την προηγούμενη μέρα πήρε τηλέφωνο στο Μαράκι για να του ευχηθεί καλή επιτυχία. Είμαστε σίγουροι τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία, αν ακολουθήσει το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει καλά, θα ξεκινήσει τις επόμενες εκλογές ως ένα μικρό κόμμα με 4% και σε 20-30, το πολύ 40 χρόνια θα γίνει κυβέρνηση με σύνθημα πρώτη φορά δεξιά. Για να μπορεί και τότε να ψηφίσει εν ολόκληρη τα μνημόνια. Αυτή είναι μία μέθοδος που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ με επιτυχία, αλλά και άλλοι πολλοί, όπως ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος αν θυμάστε ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια με 12 ψήφους, μια εκπομπή στην τηλεόραση και ένα φραπέ στο χέρι, και σήμερα είναι έτοιμος να μπει στην κυβέρνηση για να μπορέσει μαζί με τη γυναίκα του, την κόρη του, τον κουμπάρο του, τα ξαδέρφια και το πατσανάκι του να αγωνιστεί κατά της οικογενειοκρατίας. Αποτελεσματικά επίσης την εφάρμοσε αυτή τη μέθοδο και το ΠΑΣΟΚ που κατόρθωσε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να θυγατεύσει όλους τους ψηφοφόρους του προς την αριστερά και με αυτόν τον τρόπο να κάνει το ΣΥΡΙΖΑ offshore του ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί όμως να έχει σοβαρά προβλήματα γιατί έχει κολλήσει σε υψηλά ποσοστά, πέφτει με αργούς ρυθμούς. Αλλά από ό,τι ξέρω πήραν τώρα δραστικά μέτρα και άρχισαν τις απεργίες κατά του εαυτού τους. Αυτό επίσης είναι ένα δικό μας κόλπο. Πρώτα το εφαρμόσανε στη φαμίλια μου πριν από χρόνια. Πουλούσανε προστασία στα δικά μας μαγαζιά. Δεν μας πληρώνανε, μας δέρνανε, μας καίγαμε τα μαγαζιά. Κατηγορούσαμε τους άλλους και εισπράταμε την ασφάλεια. Έτσι γίναμε πρώτη στη νύχτα και είδαμε άσπρη μέρα. Για μπάτσους και αναρχικούς, για να μην πείτε, για να μην πείτε. Όπα και άλλα και όλα και τόσο σχέδιμα και πείτε. Κομπή τραβάτα του πάλι και πέσου για να μην πείτε. Όπα και άλλα και όλα και τόσο σχέδιμα και πείτε. Κομπή τραβάτα του πάλι και πέσου για να μην πείτε.
Ζεν το πήγαινε τσάκρα τσάκρα. Χρησιμοποιούσε βέβαια κάτι περίεργες λέξεις όπως αγιουρβέδα, τάντρα, σεξ, πετούσε κάτι περίεργα ονόματα όπως Λάο Τσέ, Τεντσιά, ο Πίγκ, δεν ξέρω. Στο 16ο σφινάκι έλα μας που με κόβει εμένα η πείνα και λιγουρεύτηκα ένα σουβλάκι βρώμικο από το Μάτσουλα. Μη φας μου λέει σουβλάκι τέτοια ώρα. Έλα ρε μωρό μου τώρα, άμα δεν φάω τώρα σουβλάκι, πότε θα το φάω. Έλα τώρα με τόσο ξύδι, ένα σουβλάκι είναι ό,τι πρέπει. Και φτάνουμε στο σουβλάκι. Έχω παρακάμψει ότι σε όλη τη διαδρομή μουρμουράει να μην φάω σουβλάκι. Είναι έτοιμος να κλείσει ο Μάτσουλας. Λέω στοπ, στοπ. Φτάνω στον πάγκο. Είναι ένας Αλγερινός εκεί μου φάνηκε. Τι θέλει μου λέει, του λέω γεια σας. Παρακαλώ, θα ήθελα ένα σουβλάκι σε διπλή πίτα. Ακούει άλλη μου λέει διπλή πίτα. Ναι, λέω γιατί. Μα η πίτα έχει γλουτένι. Τι έχει γλουτένι. Τρόμαξα. Τι είναι η γλουτένη. Η γλουτένη είναι θάνατος. Τι θάνατος τώρα, τι φάση να πούμε τώρα. Έμπολα, σκιάχτηκα. Δεν ξέρεις τι είναι η γλουτένη. Όχι, δεν ξέρω τι είναι η γλουτένη. Ωχ, παιδάκι μου. Μέσα σε αυτή την πίτα που θα φας έχει γλουτένη. Κοιτάγαμε κι εγώ και ο Αλγερινός την πίτα με δρόμο. Και γιατί ρε μωρό μου τώρα δεν βλέπουμε μέσα αυτή τη γλουτένη που είναι μέσα στην πίτα και τη βλέπεις εσύ και κάνω ένα αστιάκι. Έλα ρε μωρό μου τώρα, εμένα θα πειράξει η γλουτένη, με γυρί εμένα η γλουτένη. Δεν έπιασε το αστείο για να τα πούμε κάπου στη μέση. Λέω εγώ στον Αλγερινό, okay, φίλε, ένα σουβλάκι με μία πίτα. Ναι. Εσύ τζατζίκι. Ακούει η άλλη τζατζίκι, τρελαίνεται, δεν σηκώνει αστεία. Συγγνώμη, το τζατζίκι από τι γάλα είναι. Κόκαλο Αλγερινός, συνεχίζει αυτή. Από αγελάδα, κατσίκα, πρόβατο. Ο Αλγερινός από το φόβο του έχει ήδη πετάξει την πίτα κάτω, έχει μείνει με το τζατζίκι στο χέρι. Του κάνω εγώ σκονάκι, πες αγελάδα, πες αγελάδα. Έλα όμως που του κάνω το λάθος σκονάκι, αγελάδα λέω καημένος, ακούει η άλλη αγελάδα φορτώνει. Αγελάδα, θα πας τώρα κάτι από αγελάδα. Τι έπαθες μωρή τώρα και η αγελάδα έχει γλουτένη. Ανεβάζει τώρα αυτή λίγο φωνή. Το αγελαδινό γάλα είναι το χειρότερο. Και ξέρεις πως τις μεγαλώνουνε τις αγελάδες. Αγριεύω λίγο. Να σου πω μωρό μου, να σου βλάκι θα φάω. Δεν θα πάρω το βιογραφικό της αγελάδας τώρα. Βγήκε ο άνδρας από μέσα μου, μάλλον σωστά, γιατί μαζεύτηκε την είδα. Οκ, δεν μιλάω. Πάντως να ξέρεις ότι αυτό που κάνεις είναι αυτοκτονία. Σιγά την αυτοκτονία ρε μωρό μου τώρα. Ένα σουβλάκι θα πάω, δεν θα πέσω από την Ακρόπολη. Την έχω ακόμα στο κουλάντρισμα. Κρατιέμαι με αυτήν, γιατί όπως σας είπα κάναμε πολύ καλό σεξ. Την έχω ήδη. Συνεχίζουμε να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Και πρώτον, σε ό,τι αφορά το performance, δηλαδή την απόδοση επί σκηνής, θέλω από τώρα να σας κάνω σαφές ότι καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς
σχέση με τις δυνατότητες μου θα αποδώσω γύρω στο 10, το πολύ 15% για να είμαι κοντά στους άλλους που είμαι εγώ εδώ. Για να δω, θα πάρει μια ομοιογένεια, δεν είναι σωστό. Και δεύτερον, φωτογραφίες βγαίνω μόνο με κορίτσια. Από τώρα το λέω, μην κάνει κούχμου, μετά δεν θέλω παράπονα. Η μαντράχα είναι 7 ευρώ. Καταλαβαίνω ότι είναι πολλά. Ότι είναι και δύσκολη, αν σας φαίνεται πολλά δεν βγαίνετε, έχω και Σπύρο Παπαδόπουλο με 1,5. Ο Μακεδόνας, πρέπει να την κρύασε, τη χάσκα της χρήσης καμιά σέλφη. Ο Ηρωκλής, δεν βγαίνει φωτογραφίες γιατί οι κάμερες δεν τον ενδιαφέρουν ποτέ. Είναι άλλο το πρόβλημα. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Σύντροφε, πω πω, πως τα χρόνια μου, αγόρι μου, αγόρι μου. Αγόρι μου. Απίστευτα φίλε. Τι κάνεις ρε φίλε. Καλά, καλά, μια χαρά σε βλέπω. Καλά, καλά, καλά. Ίδιος είσαι, κάτι κάνεις εσύ. Δεν ξέρεις, τα γνωστά, δεν ξέρεις. Τι, μέσα στην ψηφοφορία είσαι. Μέσα στην ψηφοφορία και εγώ. Πώς τα βλέπεις μόνο με. Δύσκολα, τα ξέρω, περίεργα. Κατώ άνθρωποι 500 νόμους. Ναι, κάθε πούτσο και βασίλειο ρε παιδί, τι είναι αυτό. Να το ψηφίσουμε αυτό. Ναι, το ψηφίσουμε, γιατί να το ψηφίσουμε. Να το ψηφίσουμε 2 χρόνια πριν για να μάθω. Να το ψηφίσουμε, δεν ξέρω. Όχι, ρε, πια Μαρία. Κάθομαι εδώ με γυναίκα. Ένα μήνα και δρόμο, άσχημα. Ναι, ωραία, Μαρία. Μένα είχε την άλλη τη φίλη της, πώς έλεγα να μου λέτε, την Τιώτα. Ωραία, Τιώτα. Ωραίτερος πόλος του Πολυτεχνείου. Ναι, ναι, ναι. Τιώτα ήταν, την πήρα. Πήρες την Τιώτα, έτσι. Μπράβο. Εμένα μου άρεσε περισσότερο η Έλλη με τα μπαλκόνια, η Ξαντιά. Α, η Στέλλα. Η Στέλλα, η Στέλλα. Τρελνόξουμε, γιατί το θυμάμαι. Πολύ, πολύ. Ήταν σπουδαρή, έτσι. Την πήρα κι αυτή. Έλα ρε, πήρες τη Στέλλα. Ναι, καλά ρε, μου πέθανε για τη Στέλλα. Ας την έπρεπε εσύ, θέσου. Τι άλλο, όπως θα βλέπω. Ξέρω εγώ. Δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Δεν είχα τις κυφάσεις με τη Γερμανίδα. Καλά, αυτό δεν είχε στο Γερμανίδα, εντάξει. Πώς την είχαμε και σίγουρη τώρα. Έπρεπε να σου πει. Έλληνα, σήμερα έτσι το σκεφτήκαμε. Αφού είσαι στο Γερμανίδα, πώς κλείσεις. Αλλιώς όχι, παρακά ήθελε. Δεν φταίει αυτό σου λέω, φταίει που την έβαλε στο φουσκωτό. Έπρεπε να την πάω καθιά στο ξενοδοχείο, την έβαλε. Ποιο φουσκωτό. Στο φουσκωτό δεν την είχα βάλει, ρε, και έπαθουν αυτοία. Και δεν μου κρατσούν ούτε μάλλον τόσο ρε, πέσαι μας. Για ποια μιλάς. Για μανίδα, ρε, στα κουφονίσια, δεν λέμε. Ποια κουφονίσια, εγώ για τη Μέρκελ λέω. Τι θα βάζω εγώ τη Μέρκελ στο φουσκωτό. Πάθαινε εγώ να φύγω. Αυτό είναι που δεν συνεννοηθούν ποτέ. Ναι, άλλα λέμε, άλλα ζωή. Ναι, αλλά μια ζωή πρώτη φορά είναι. Πολλές συνιστώσεις. Ναι, αλλά πρώτη φορά κυβερνάμε όμως και τώρα οι συνιστώσεις μου έγινε μια συνισταμένη. Δεν είναι συνιστώσεις που θα μένουν, τρέχουμε, δεν μπορούμε να δούμε. Ναι, αλλά πρέπει να συνοηθούμε αφού κυβερνάμε, λέω, γιατί δεν πάνε τα άλλα μόρια. Δύσκολο. Πώς συμφέρεται που κυβερνάμε. Ε. Κυβερνάμε, πώς συμφέρεται. Για μένα μ' αρέσει. Εσένα. Κοίταξε, εγώ δεν επειδή μου να σου πω κάτι, πρώτη φορά είναι, εγώ αυτό λέω. Αν δεν είναι πρώτη φορά, μαλάκες να βρίζουν το μαλλιό, δεν είναι πρώτη φορά. Παιδιά, πρώτη φορά. Εντάξει, δείξει μια ανοχή, πρώτη φορά. Πρώτη φορά εγώ έπαιξα στο ποδήλατο, έτσι πέσα τα μούτρα μου, έτσι δεν είναι. Εγώ πρώτη φορά πήγα με εγώ ένα μάγο στο φερμάρ και έγινα δεσί. Πρώτη φορά, αλλά πρώτη φορά, ρε παιδιά. Τη συντρόφισα τη Σκούτζο, τη θυμάσαι. Σκούτζο. Σκούτζο. Τι είδα, μου πει ότι πήρε και αυτή. Φαινόταν η Σκούτσου, ρε. Σκούτσου ήταν σαν τον καραγκούνι με ψυχιά, τι λες τώρα. Παναγία, παναγία. Πού τι θυμηθείς, ρε. Παντρεύτηκα. Καλά, πρώτη φορά παντρεύτηκες, έκανες μου λέγε. Κάση, 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 κάση. Ποιο καραγκούνι εννοείς. Ποιο καραγκούνι εννοείς. Το καθοδηγητή μας, γύρω τον ψηλόρα. Αυτός ήταν ωραίος άνθρωπος. Αυτός σου λέω. Όταν λες τις πίδες αυτό, εννοείς τηλέφωνο. Γιατί είσαι στην άμμουσα. Εσμή. Εσμή. Εγώ να τρελώσω. Να τρελώσω. Εγώ αυτές τρελώσω. Δεν ξέρω, είπα και εγώ. Πάμε και αυτές, δεν κρακάσεις. Άσε το ξέρω, προπάσω και εσύ. Είμαι και καινούργιο φρέσκο. Φρέσκο. Να το βρω.